Δυστυχώς, θα ξεκινήσω έτσι με αυτή τη λέξη. Ο όγκος των απορριμμάτων που ερχόταν μέχρι τα τώρα, από την ημέρα που ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΙΤΑ, από την 1η του Οκτώβρη μέχρι και σήμερα, δεν ήταν ο απαιτούμενος όγκος απορριμμάτων για να γίνει σωστά η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΙΤΑ. Και να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Για να γίνει λοιπόν σωστά η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΙΤΑ, θα έπρεπε να υπάρχει ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων του νησιού, έτσι ώστε να προλάβουμε να λειτουργήσουμε και να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι της ΔΙΑΝΟΧ στην διαχείριση των εγκαταστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε σε πλήρες φορτίο απορριμμάτων να γίνει η λειτουργία του βιολογικού που υπάρχει απάνω, να γίνονται οι χημικές αναλύσεις τους. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Και το άλλο είναι ότι θα έπρεπε πάλι να υπάρχει ένας τέτοιος όγκος απορριμμάτων με βάση τη μελέτη, έτσι ώστε να έχουμε ξεκινήσει ήδη να απλώνουμε τα δίχτυα συλλογής του βιοαερίου, τα οποία θα πηγαίνουν για καύση στον πυρσό. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, και αιτία είναι ο δρόμος, ο οποίος ενώ τελείωσε η εγκατάσταση του ΧΙΤΑ είναι πανέτοιμη, ο δρόμος δεν είναι έτοιμος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έρχονται λίγα απορρίμματα πάνω, να μην έρχονται δηλαδή τα μεγάλα, τα press container που πήραμε από το ΕΣΠΑ, τα 2 των 55 κυβικών και τα 3 των 24 κυβικών, και να μην μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δοκιμαστική λειτουργία του ΧΙΤΑ. Αυτό έχει και τα επακολουθά του. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Την 1η του Απρίλη, μάλλον στις 30 του Μάρτη, τελειώνει η δοκιμαστική λειτουργία του ΧΙΤΑ. Ο εργολάβος παραδίδει. Την 1η του Απρίλη το παραλαμβάνουμε εμείς το έργο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν στην συνέχεια, όπου θα υπάρχει ένας τέτοιος όγκος απορριμμάτων, όπου θα πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσει η λειτουργία του βιολογικού, η λειτουργία του χημείου, αλλά και η συλλογή κυρίως του βιοαερίου, θα πρέπει η ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ, η εταιρεία δηλαδή εμείς που διαχειρίζεται τον ΧΙΤΑ, να μπει σε νέα έξοδα και να φωνάξουμε κάποια ειδικευμένη εταιρεία ίσως, για να δείξει στους εκπαιδευόμενους στο πώς θα λειτουργήσει η λήψη του βιοαερίου, πώς θα λειτουργήσει ο βιολογικός και όλα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή θα χρειαστούν και χρήματα, χρηματοδοτήσεις επιπλέον, υπάρχουν αυτά τα χρήματα? Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία που χρήματα δεν υπάρχουν. Εμείς κάναμε έναν προϋπολογισμό πάρα πολύ συμπιεσμένο για να λειτουργήσουμε, με πότε θα έρθουν σε πλήρες φορτίο τα απορρίμματα πάνω και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω πού θα βρούμε τα χρήματα, πού θα περικόψουμε εμείς αυτό τον προϋπολογισμό μας για να φωνάξουμε την όποια εταιρεία να μας κάνει, να μας υποδείξει πώς θα χειριστούμε την λήψη του βιοαερίου. Μία επίσκεψη ίσως θα έρθω σε επαφή με την Μυτιλίνη, εάν αυτοί κάνουν συλλογή βιοαερίου, γιατί ο ΧΙΤΑ της Μυτιλίνης λειτουργεί εδώ και 4-5 χρόνια, και μήπως και φύγουν δύο παιδιά από εδώ, mm-hmm. από τους εκπαιδευόμενους, και πάνε πάνω να εκπαιδευτούν. Κοιτάξτε, είναι τέτοιες οι καταστάσεις πλέον όπου δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Με ποια έννοια το λέω αυτή? Εμείς πήραμε κάποια παιδιά μέσω ΑΣΕΠ και εκπαιδεύτηκαν στη δοκιμαστική λειτουργία mm-hmm. του ΧΙΤΑ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το Υπουργείο, η θητεία τους λύγει αυτών των παιδιών. Ζητάμε λοιπόν από την Υπουργείο των Εσωτερικών και κατ' επέκταση και από τον ΑΣΕΠ να επαναπροσλάβουμε τα ίδια παιδιά, γιατί είναι ένα σημαντικό έργο. Ο ΑΣΕΠ όμως. Για πόσα παιδιά μιλάμε? Τέσσερα παιδιά είναι απάνω, αλλά εμείς ζητάμε και άλλες ειδικότητες. Με αυτές τις ειδικότητες δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ΧΙΤΑ. Ο ΑΣΕΠ λοιπόν. Βρισκόμαστε σε φάση όπου η μονιμοποίηση των υπαλλήλων έχει απαγορευτεί και θα έρθει ο ΑΣΕΠ και θα πρημοδοτήσει άνεργους mm-hmm. ανθρώπους για να πετύχουν στον διαγωνισμό και δεν θα πρημοδοτήσει αυτούς που έχουν εκπαιδευτεί τους έχοντας μια σχετική εμπειρία. Αυτό σημαίνει για τη ΔΙΑΝΟΧ ότι μπορεί σε 4-5-6 μήνες μέσω ΑΣΕΠ να τις έρθουν εντελώς διαφορετικά άτομα από αυτά που έχουν εκπαιδευτεί και αυτούς πάλι να τους ξαναεκπαιδεύσουμε mm-hmm. για να λειτουργήσει σωστά ένα τόσο σημαντικό έργο για τον Δήμο της Χίου και για την περιοχή κυρίως. Mm-hmm. Εμείς βέβαια με το αίτημά μας προς το Υπουργείο των Εσωτερικών έχουμε ζητήσει ή δυνατόν να είναι μόνιμοι αυτοί οι υπάλληλοι.
Μάλιστα. Όσον αφορά το δρόμο, τώρα ξέρουμε ότι ο ΧΑΔΑ έχει κλείσει, έτσι. Τα απορρίμματα πηγαίνουν τώρα στο ΧΙΤΑ, όλα τα απορρίμματα αυτή τη στιγμή, όλα τα απορρίμματα του Δήμου πηγαίνουν στο ΧΙΤΑ. Mm-hmm. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι για τον Δήμο και κυρίως για την οικονομική υπηρεσία, για τον προϋπολογισμό της οικονομικής της υπηρεσίας καθαριότητας, τον κύριο Μαρτάκη δηλαδή, τον αντιδήμαρχο, θα βγάλει εκτός τον προϋπολογισμό του τα έξοδα κίνησης. Το ένα και σημαντικότερο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επειδή υπάρχει τέτοια στενότητα προσωπικού, εκτιμώ, όπως έχει εκτιμήσει και του κυρίου Μαρτάκη και τα έχουμε κουβεντιάσει, είναι ότι το καλοκαίρι θα είναι αδύνατον να γίνει περισυλλογή των απορριμμάτων του Δήμου της Ισχύου, του κεντρικού μάλλον της πόλης Ισχύου, να το πω έτσι, της πόλης Ισχύου. Γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι θέλει ένα απορριμματοφόρο από τη Χίο να φύγει να πάει στα θέση Πόδρα, Σιβέστα, δηλαδή μία ώρα να πάει και μία να γυρίσει, αυτό σημαίνει ότι δεν θα προλαβαίνουν να κάνουν τα δρομολόγια που απαιτούνται για να είναι πολύ καθαροί. Τι έπρεπε να έχει γίνει ο σταθμός μεταφόρτωσης, έτσι, απορριμμάτων που... Θα έπρεπε να έχει γίνει και ο σταθμός μεταφόρτωσης. Δυστυχώς υπάρχει μια καθυστέρηση και σε αυτό που δεν θεωρώ ότι είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Απλά έχουμε κάνει κάποιες κρούσεις. Κάπου βρίσκουμε αντιδράσεις από τους κατοίκους. Κάπου φωτογραφίσαμε ένα χώρο κοντά στο Χαλκιός και περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις. Ελπίζω και εύχομαι να λυθεί γρήγορα αυτό το ζήτημα, έτσι ώστε η υπηρεσία καθαριότητας να μην μπει σε αυτή την ταλαιπωρία, αφενός με να βγει έξω από τον προϋπολογισμό των καυσίμων και από την άλλη να μην μπορεί να εκτελεί τα δρομολόγια της.